μεγάλη δημοσιότητα σε αυτό το θέμα, γιατί πραγματικά απασχολεί πολύ κόσμο και ιδιαίτερα τα δικά σχολεία, που θα έπρεπε να είναι και η εκπαιδευτική εδώ και οι γονείς, αλλά ξέρουμε τα τελευταία χρόνια ότι απέχουν από τέτοιες διαστηρίες εις βάρος των παιδιών. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας, αλλά και για μας είναι μια ενδυνάμωση να συνεχίσουμε αυτό το πολύ δύσκολο, πολύ σχεδιαστικό έργο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Νάνση Ψημενάτου είναι σύμβουλος ψυχικής υγείας, επόπτρια συμβούλων και ιδρύτρια της ΑΜΚΕ Μαθήματα Ζωής. Αφού αποφύτησε από το Ελληνικό Παιδαγωγικό Ινστιτούτο με κατεύθυνση στην ψυχολογία, ακολούθησε πρόγραμμα εκπαίδευσης στη συμβουλευτική στο Athens Synthesis Center. Πήρε το πτυχίο της στη συνθετική συμβουλευτική από το Middlesex University και συνέχισε την εξειδίκευσή της στον τομέα του πένθους και της απώλειας. Έχει συντονίσει ομάδες ενδυνάμωσης εκπαιδευτικών και έχει οργανώσει σεμινάρια για γονείς με θέματα που αναφέρονται στους μαθητές, το σχολείο και τη σχολική προσαρμογή. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Όταν μου ζητήθηκε να προλογίσω το βιβλίο, ακόμα και εγώ που είμαι ειδικός και έχω ιδιότητα και με τα ευάλωτα πράγματα και με τα δυσάρεστα, είπα το βιβλίο είναι. Πένθος μου είπανε, όχ. Ανοίγοντας λοιπόν την πρώτη σελίδα, διαβάζω ότι ασχολείται με το πένθος και την απώλεια. Λέω πω, πώς αντέχει, μόνο με τον πόνο. Διαβάζοντας λίγο το βιβλίο, κατάλαβα γιατί αντέχει. Συνάδελφος της κ. Ψημενάτου και σύντροφος της Ζωής Χρόνος. Θέλω να μοιραστώ έτσι μια ιστορία μαζί σας, που έχει να κάνει με την συγγραφή του βιβλίου. Όταν έγινε η παρουσίαση του βιβλίου στην Αθήνα, στην ιστορία του βιβλίου, κάποια στιγμή έφτασε η ώρα για να δεχτούμε ερωτήσεις από το κοινό. Οπότε ακούω μια φωνή από δεξιά μου, μπορώ να έχω το μικρόφωνο. Και γυρίζω και βλέπω το γιο μας, 18 χρονών σήμερα, ο οποίος ιδρύθηκε το μικρόφωνο. Το παίρνει το μικρόφωνο, σ' ακούμε. Εγώ δεν ξέρω για το βιβλίο, δεν το έχω διαβάσει για ακόμα. Αλλά εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι όλο αυτό το διάστημα το οποίο η μαμά μου έγραφε το βιβλίο, εγώ έπαιρνα πιάτα. Οπότε, εγώ από την πλευρά μου αυτό που μπορώ να πω είναι ότι όσο καιρό η Νάνση έγραφε το βιβλίο, εγώ ήμουν εκεί πέρα για να ακούσω τις ιστορίες, να μοιραστεί τις σκέψεις, να μοιραστεί τη χαρά της, τη λύπη της. Οι ιστορίες οι οποίες γράφει μέσα και προηγούνται κάθε κεφαλαίο, αναφορά το πένθος για αυτοκτονία, για θάνατο γονέα, παιδιού κλπ. Είναι φανταστικές. Είναι προϊόν της φαντασίας της. Μπορώ όμως να σας πω ότι την αγγίξαν τόσο πολύ που αρκετές φορές με έπαιρνε τηλέφωνο για να μοιραστεί μαζί μου